Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την σημερινή εκπομπή. Εδώ να δούμε τα περί δημοτικών εκλογών στο Δήμο της Ράμας. Έχουμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας ο εκπαιδευτικός Γιώργος Σαλπιστής. Είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Δράμας με την παράταξη Project Drama 2020. Ο Γιώργος Σαλπιστής είναι γέννημα θρέμα Δραμηνός. Εκπαιδευτικός, ειδικότητα. Μαθηματικός. Αν και σε είδα, Γιώργο, σε έναν αγώνα. Η δεύτερη ειδικότητά μου είναι προπονητής της γυναικείας ομάδας που δουλεύω. Έχεις δίπλωμα προπονητή, δηλαδή? Όχι. Ασχολείσαι έτσι? Ασχολιόταν ο μικρός μου ο γιος, χρόνια με το ποδόσφαιρο. Και φτάσατε πανελλήνιους αγώνες και. Φτάσαμε ένα βήμα πριν το Final Four, το πανελλήνιο. Στο άθλημα του. Του ποδοσφαίρου. Του ποδοσφαίρου. Του ποδοσφαίρου, ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα, κύριε Φυλακτή. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να πω το Γιώργο, το είπα τώρα γιατί είμαστε και συμμαθητές. Σε ξέρω από 12-13 ετών. Δεν μπορώ να. Τώρα, δηλαδή, πώς πήρες την απόφαση να κατέβεις σε αυτές τις εκλογές με το project? Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ήταν η μόνη επιλογή την οποία είχα και η μόνη επιλογή που πιστεύω εγώ προσωπικά έχει ο δραμηνός λαός. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι αυτό το συνηθισμένο, δεν είναι το παλιό, είναι πραγματικά το νέο και δεν θα μπορούσα παρά τόσα χρόνια είμαι μέσα με νέους ανθρώπους, εκπαιδευτικός στο επάγγελμά μου, στα σχολεία, με νέα παιδιά, δεν θα μπορούσα παρά να κάνω μια τέτοια επιλογή. Και κάνοντας την επιλογή αρχικά, διαπίστωσα ότι στην πορεία αυτή η επιλογή μου βγήκε, δηλαδή όλα αυτά τα οποία περίμενα να δω τα βρήκα. Βρήκα δηλαδή μια ομάδα η οποία είναι πολύ στενά δεμένη, η οποία παίρνει αποφάσεις με πολύ δημοκρατικό τρόπο, όλοι συναποφασίζουμε. Είναι μια ομάδα τέτοια ώστε, ξέρετε κύριε Φυλακτέ, κάθε φορά, εγώ είναι η τρίτη φορά που είμαι υποψήφιος, κάθε φορά έχουμε ένα άγχος με τους συνυποψηφίους μας. Δηλαδή λένε ότι στις εκλογές ο μεγαλύτερος αντίπαλος δεν είναι η αντίπαλη παράταξη, αλλά ο συνυποψήφιός σου για να εκλεγείς. Όπως και λένε παλιά, τα συντροφικά μαχαιρώματα είναι τα χειρότερα. Σωστό, σωστό. Εδώ τώρα συναγωνιστικά, ας το πω έτσι. Ναι, απλώς αυτό το οποίο βιώνω εγώ στο project είναι κάτι πολύ διαφορετικό, γιατί γνωρίζουμε ότι όποιος από εμάς και να εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος, η επόμενη μέρα θα είναι κοινή. Δηλαδή, είτε είναι εκλεγμένος είτε δεν είναι εκλεγμένος, θα είναι συμμέτοχος στις αποφάσεις. Εάν πάρουμε και τη διοίκηση, βέβαια, θα είναι συμμέτοχος σε ό,τι αποφάσεις παίρνουμε για τη διοίκηση. Και ξέρουμε ότι θα είμαστε και την επόμενη μέρα όλοι μαζί και το έχουμε αποδείξει με τη συμπεριφορά μας και με τον τρόπο που έχουμε κινηθεί μέχρι τώρα σαν project, με όλες αυτές τις εκδηλώσεις τις οποίες έχουμε κάνει. Είναι εκδηλώσεις τις οποίες συμμετέχουν πολλοί υποψηφοί, φτιάχνουμε μια ομάδα, η ομάδα αθλητισμού, προχθές είχε εκδήλωση η ομάδα του κοινωνικής πολιτικής. Υπάρχει άριστη συνεργασία ανάμεσα στους συνυποψηφίους της ομάδας αυτής και βλέπετε ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο έχει ανάγκη η Δράμα και το οποίο με τα λύπη μου πρέπει να πω ότι τέτοια ομαδικότητα και τέτοια εκφραστικότητα από συνυποψηφίους δεν είχα ξαναζήσει. Πρέπει να πούμε ότι είστε ένας άνθρωπος που έχει πολύ σημαντική παρουσία στα κοινά. Ήσασταν στο νομαρχιακό τμήμα Δράμας της ΑΔΕΔΗ. Παραμένω. Συνδικαλιστή στον χώρο των εκπαιδευτικών. Ασχολείστε και με τον. Λογικά ασχολείστε και με την προπονητική τον ελεύθερο χρόνο. Έχετε ένα πάθος για τον τόπο, πρέπει να πω. Θέλετε να δείτε πέντε πράγματα να γίνονται. Ακριβώς. Γεγονός είναι όμως ότι και πριν τα συζητούσαμε αυτά, κύριε Σαλπιστή, ότι ακούμε χρόνια για πάρα πολλά τα οποία δεν βλέπουμε. Δηλαδή εδώ έχω την αίσθηση ότι μάλλον αναλύουμε το τίποτα πολλά χρόνια. Γι' αυτό ακριβώς σας είπα προηγουμένως ότι αυτή τη φορά νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι μέσα στο project, γιατί πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα γίνει η διαφορά, θα γίνουν πράξη όλα αυτά τα οποία λέμε και αυτό δεν το λέω γιατί. Τι διαφορά δηλαδή? Να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο εγώ είμαι περήφανος για αυτό το παράδειγμα. Ξέρετε πώς βγήκε το πρόγραμμα του project το οποίο θα ανακοινωθεί μέσα στη βδομάδα. Αφού αποφασίσαμε όλοι μαζί, όλοι οι υποψήφοι και οι ομάδες οι οποίες υπήρχαν στο project που μελετούσαν διάφορους τομείς, κοινωνικό τομέα, αθλητικό τομέα κτλ. Αφού αποφασίσαμε τους πυλώνες
και τη θεματολογία. Τα πάντα μπήκανε εν λευκό στο τραπέζι και μπήκαν οι προτάσεις ξανά από την αρχή. Όλα αυτά, επί 2-2,5 μήνες συζητιούνται αναλυτικά μέσα, έρχονται προτάσεις, γίνονται προτάσεις, ξαναγράφονται προτάσεις, βλέπουμε αν αυτές οι προτάσεις είναι εφικτές να γίνουν, αν μπορούν με, όχι ακριβώς κοστολόγηση, αλλά αν μπορούμε να τις υποστηρίξουμε αύριο μεθαύριο με χρηματοδότηση. Και μετά από όλα αυτά, εφόσον καταρτιστεί ένα, για κάποιο τομέα το πρόγραμμα, μπαίνει σε διαβούλευση ανάμεσα στα μέλη και μετά πάλι αποφασίζουμε και έχουμε και κλείνουμε το θέμα αυτό. Αυτό είναι κάτι σημαντικό, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν αποφασίζετε δηλαδή από μια ολιγομελή ομάδα. Ακριβώς. Αυτή είναι και η διαφορά του project με τις υπόλοιπες παρατάξεις. Τουλάχιστον εγώ ήμουνα την προηγούμενη φορά, τις δύο προηγούμενες φορές στην πόλη και ζωή. Δεν ζήσαμε κάτι τέτοιο. Αυτή τη φορά είναι η μεγάλη διαφορά και αυτό το πράγμα δείχνει και πώς θα είναι η αυριανή μέρα αν ο δραμηνός λαός αποφασίσει και μας στείλει εμάς στη διοίκηση του Δήμου. Όλο αυτό το οποίο λέμε ότι τώρα με τον Κλεισθένη θα πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες για να μπορέσει ο Δήμος να πάει μπροστά, γιατί κανένας δήμαρχος δεν θα έχει την πλειοψηφία. Νομίζω ότι είμαστε η μόνη παράταξη που μπορούμε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με τον οποιοδήποτε, γιατί πρώτα απ' όλα έχουμε μάθει να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Πάντως λέγεται ότι εδώ μια δημοτική αρχή κυβερνάει, όχι εδώ μόνο στη Δράμα, σε όλη την Ελλάδα. Αν δούμε τα δελτία ειδήσεων σε όλη την Ελλάδα, 5, 6, 10, 3, 2, 7 δημοτικοί σύμβουλοι από όλες τις δημοτικές αρχές έχουν φύγει. Εδώ τώρα λέει ο άλλος, εδώ δεν μπορούν να τα βρουν σε μία αρχή όταν είναι μαζί. Όταν είναι όλοι μαζί σε ένα, στο Μαντρί, για να το πούμε με την παλιά φράση. Ναι. Τώρα που θα είναι από 2-3 παρατάξεις, τώρα είναι που δεν θα λειτουργεί τίποτα. Εντελώς. Επιτρέψτε μου να έχω μία λίγο διαφορετική γνώμη όσον αφορά το εξής. Εδώ υπεύθυνος τώρα για αυτή την ιστορία είναι ο δραμηνός λαός. Είναι ποιους θα επιλέξει, γιατί όπως και να το κάνουμε, σε όλες τις παρατάξεις υπάρχουν αξιόλογα στελέχη και αξιόλογοι άνθρωποι, οι οποίοι θα αξίζουν να είναι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο δραμηνός λαός και ο λαός οποιασδήποτε πόλης ή οποιασδήποτε περιοχής να επιλέξει τα κατάλληλα άτομα. Ξέρουμε ότι με το καινούριο εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής η πρώτη Κυριακή είναι ουσιαστικά για τους Δημοτικούς Συμβούλους. Άρα λοιπόν θα πρέπει λίγο, έχω την αίσθηση εγώ, να απεμπλακούμε από τον ποιον δήμαρχο θέλουμε, γιατί αυτό είναι το θέμα της δεύτερης Κυριακής, και να πάμε την πρώτη Κυριακή και να πούμε ποιος Δημοτικός Σύμβουλος είναι άξιος να συνεργαστεί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την τεχνογνωσία, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν δείξει με την ιστορία τους, με την παρουσία τους, είτε στον επαγγελματικό τους χώρο, είτε σε οποιοδήποτε άλλο χώρο εμφανίζονται, ότι μπορούν να συνεργαστούν και να επιλέξει αυτούς. Να αφήσουμε δηλαδή κατά μέρος, αν θέλετε. Συναισθηματισμούς λέτε και τέτοια. Κοιτάξτε, συναισθηματισμούς δεν μπορούμε να τους αφήσουμε κατά μέρος, αλλά κάποια στιγμή έχουμε τρεις ψήφους. Ας φροντίσουμε τουλάχιστον η μία, οι δύο ψήφοι να είναι ψήφοι προς ανθρώπους οι οποίοι ξέρουμε ότι αύριο μπορούν να διοικήσουν ή μπορούν να μετέχουν σωστά, με σωστό τρόπο, γιατί υπάρχει και ο λαθασμένος τρόπος και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Έτσι, μπορούν να συμμετέχουν στη διοίκηση ενός Δήμου με έναν σωστό τρόπο και μπορούν να συνεργαστούν. Και έχουν δείξει το σημαντικότερο απ' όλα, κουλτούρα συνεργασίας. Όλα στη ζωή είναι μαθηματικά, κύριε Σαρμπίστη, και όλα και στην αυτοδιοίκηση είναι μαθηματικά. Κοιτάξτε. Ή είναι, μπαίνουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες. Εντάξει, σαν μαθηματικός. Εσείς οι μαθηματικοί λέτε ότι όλα είναι μαθηματικά. Εγώ, σαν μαθηματικός, λέω ότι οι δύο πυλώνες είναι η γλώσσα. Ο χειρισμός της γλώσσας, η νεοελληνική γλώσσα, το πόσο καλά κάποιος χειρίζεται την νεοελληνική γλώσσα και το πόσο μαθηματική σκέψη έχει. Νομίζω όμως ότι αυτά είναι πραγματικά τα δύο σημαντικά εφόδια, τα οποία όποιος τα έχει στη ζωή του, νομίζω προχωράει με καλό τρόπο. Χρόνια ακούμε για έξυπνες πόλεις, φέρνουν σαν παράδειγμα τα Τρίκαλα, τελευταία ακούμε για την Τρίπολη. Μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο σχέδιο και σαν τεχνοκράτης που είστε, μπορούν να γίνουν κάποια βήματα ώστε να λυθούν τα ζητήματα αυτά της λεγόμενης ταλαιπωρίας του πολίτη. Όπως το ακριβώς το είπατε, μπορούν να γίνουν πολύ απλά βήματα. Εμείς τα έχουμε περιλάβει στο πρόγραμμά μας, τα έχουμε συζητήσει. Δεν προτείνουμε κάτι ούτε τρελό ούτε φανταστικό. Απλά βήματα τα οποία απορούμε, από εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία,
και γι' αυτό κρίνουμε με αρνητικό τρόπο τη Δημοτική Αρχή, η οποία υπάρχει, απορούμε γιατί δεν έχουν γίνει. Είναι πραγματικά απλά βήματα. Κάποια από αυτά μέσα στο πρόγραμμά μας, το οποίο θα το δείτε, υποσχόμαστε ότι θα τα δείτε μέσα στις πρώτες 100 μέρες του προγράμματος. Είναι τόσο απλά δηλαδή, τα οποία το μόνο θέλουν είναι μια τεχνογνωσία και μια θέληση να εφαρμοστούν. Και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, στις συζητήσεις που κάνουμε, έχουμε μια αρνητική στάση απέναντι στη Δημοτική Αρχή. Αν και να σας πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι όλοι όσοι έχουν περάσει από τη διοίκηση των Δήμων έχουν προσφέρει κάποια πράγματα. Απλώς το ερώτημα το οποίο βάζω είναι το εξής. Έχουν προσφέρει αυτά που μπορούσαν να προσφέρουν? Έχουν προσφέρει αυτά τα οποία άξιζε η πόλη να προσφέρουν? Ή η προσφορά τους είναι σε ελάχιστο βαθμό, ή η προσφορά τους είναι μη ικανοποιητική? Και δυστυχώς η απάντηση για αυτή τη Δημοτική Αρχή είναι ότι δεν έχει προσφέρει τα αναμενόμενα. Η Δράμα έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, γιατί δεν έχει πάει μπροστά. Πάμε με ταχύτητες πλέον, δηλαδή ο 21ος αιώνας όλα κινούνται με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Η Δράμα δεν κινήθηκε με τους ρυθμούς που έπρεπε και γι' αυτό το λόγο έχει μείνει πίσω και καθόμαστε και συζητάμε για κάποια απλά πράγματα που εφαρμόζονται σε άλλες πόλεις. Και αρχίζουμε τώρα να λέμε το μοντέλο των Τρικάλων, το μοντέλο της Πάτρας, το μοντέλο του ένα, το μοντέλο του άλλο, το οποίο είναι απλά το να ακολουθείς την εποχή σου και να συμβαδίζεις και να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν όρεξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω και χωρίς μεγάλο κόστος. Να δεν έχουν μεγάλο κόστος. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Δεν είναι λέμε, κάτι. Μα επειδή ακριβώς δεν έχουν μεγάλο κόστος, γι' αυτό λέμε ότι μέσα στις πρώτες 100 μέρες κάποια από αυτά τα πράγματα θα γίνουν. Τι έχετε να πείτε τώρα και το άλλο, γιατί εμφανίζεται μια πόλη η οποία είχε και σημαντικές υποδομές και. Εμφανίζονται κάποιες υποδομές να έχουν. Είναι πολύ φυσιολογικό. Εδώ εμείς γερνάμε, κύριε Ζαλπιστή. Δεν αγεράζουν οι υποδομές. Υπάρχουν ζητήματα όπως εθνικό, κολυμβητήριο, τελευταία και Γρακτίδης. Ναι, υπάρχουν και ζητήματα τα οποία. Αυτά τα τρία είναι πράγματι ζητήματα τα οποία αναφέρεται αυτές τις μέρες. Παίζουν πάρα πολύ και στις επαφές που έχουμε με τον κόσμο τα αναφέρουν. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα πολύ, πολύ, πολύ σοβαρά, τα οποία δείχνουν την ελαφρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν κάποιοι αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο δεν το έχουμε λάβει υπόψη μας, είναι πόσο θα αντέξουν οι υποδομές στις 19 Μαΐου. Γιατί ξέρετε, περνάμε σε μια βιοκλιματική ανάπτυξη όλης της περιοχής. Γίνονται κάποιες επεμβάσεις, ήδη το έχει πει ο Δήμαρχος και μπράβο που το προχωράνε, στις υποδομές της περιοχής αυτής. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο τα επόμενα 10 χρόνια ένας γερασμένος αγωγός που βρίσκεται κάτω από την 19η Μαΐου θα αντέξει και θα πρέπει να ξαναρχίσουμε να μπαλώνουμε και να κάνουμε καινούργιες επεμβάσεις. Δόθηκαν κάποιες απαντήσεις πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί το έφεραν και ο επικεφαλής, ο υποψήφιος δήμαρχος, ο κ. Τσιαμπούης, αλλά και άλλοι εκπρόσωποι από άλλες παρατάξεις. Δόθηκαν κάποιες απαντήσεις από την τεχνική εταιρεία, βασικά, ναι, τώρα, δυστυχώς, από το μελετητή, ας το πω έτσι. Δίνονται, απλώς δυστυχώς δεν μας πείθουν αυτές ότι υπάρχει η πολιτική βούληση να προνοήσουμε για όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, εγώ δεν πείθομαι τουλάχιστον. Εντάξει, δέχομαι ότι οι υπηρεσίες. Εγώ δεν μέφομαι τις υπηρεσίες. Ξέρετε, οι υπηρεσίες. Υπάρχει ο πλαγοσκεπής αγωγός για τους φίλους τηλεθεατές. Ναι. Είναι η οδός που είναι η πιο πεβαρημένη οδός μαζί με την οδό Αντιγόνου. Δέχονται πάρα πολύ μεγάλο φορτίο και οχημάτων και δράσεων γενικότερα. Είναι μια οδός πολύ ζωντανή, πρέπει να πούμε. Ακριβώς. Ναι. Είναι η καθημερινότητα, είναι και το παζάρι της Δράμας το οποίο υπάρχει εκεί. Έχει πάρα πολύ κίνηση εκείνη η οδός. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση, όλα αυτά να συζητηθούν και να προβλεφθούν και να γίνουν μέσα στην επόμενη. Δεν μπορούν να γίνουν όλα μέσα στην επόμενη τετραετία, αλλά να υπάρχει ένα σχέδιο, ένα βάθος. Τώρα εμείς καθόμαστε και συζητάμε για αυτά τα οποία βλέπουμε. Δεν προνοούμε για αυτά τα οποία δεν βλέπουμε, αλλά υπάρχουν και θα τα αντιμετωπίσουμε αύριο μεθαύριο. Λεφτά υπάρχουν, κύριε Σαλπιστή. Λοιπόν. Γιατί πολλοί λένε τώρα με τα λόγια. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Χτίζεις παλάτια. Αυτό νομίζω ότι οποιοδήποτε είτε είναι υπεύθυνος, υποψήφιος για δήμαρχος, είτε είναι υποψήφιος για δημοτικό σύμβουλος, νομίζω ότι θα πρέπει τουλάχιστον να το ξεκαθαρίσουμε μεταξύ μας όταν λέμε λεφτά. Έτσι, γιατί όλα τα έργα θέλουν λεφτά. Ωραία. Από πού υπάρχουν λεφτά? Καταρχάς υπάρχουν λεφτά του Δήμου, τα οποία είναι τα λεγόμενα ανταποδοτικά, τα οποία όμως είναι για ανταποδοτικές υπηρεσίες. Έτσι. Άρα λοιπόν, αν θες να κάνεις μεγάλα έργα, από πού θα βρεις λεφτά? Πού μπορείς να βρεις λεφτά? Στα ΣΔΙΤ. Δηλαδή σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ένας τρόπος να βρεις χρήματα. Υπάρχει άλλος τρόπος να βρεις χρήματα? Ναι. Να βάλεις μέσα την ιδιωτική πρωτοβουλία. Είτε σαν χορηγίες, είτε σαν επενδυτές. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν κάποια δημόσια ακίνητα
τα οποία μπορείς να τα παραχωρήσεις για κάποιο χρονικό διάστημα σε έναν επενδυτή, ούτως ώστε αυτός να επενδύσει, να βγάλει, αλλά ταυτόχρονα να παράγει και κάποιο πράγμα το οποίο σαν δήμος δεν μπορείς να το κάνεις εσύ. Τα δημόσια έργα. Έτσι. Βέβαια, εδώ με τα δημόσια έργα έχουμε πράγματι θέμα, διότι στις εποχές των μνημονίων που ζούμε, τα χρήματα τα οποία δίνει το κράτος για δημόσια έργα. Τακτικές επιχορηγήσεις λέτε. Και η ΣΑΤΑ, ας πούμε, αλλά και γενικότερα κάποια άλλα δημόσια έργα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν με χρήματα του κράτους, τα οποία βέβαια εδώ έχουμε ένα θέμα. Και το άλλο το οποίο όλοι αναφέρουν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο όλοι είναι ικανοί να τα κάνουν, είναι ας πούμε να υπάρχουν διάφορα προγράμματα, τρέχοντα κοινοτικά και μη κοινοτικά προγράμματα, στα οποία να εντάσσεις κάποια πράγματα και με αυτόν τον τρόπο να παίρνεις χρήματα. Είτε το ΕΣΠΑ, είτε το υπόλοιπο του ΕΣΠΑ το οποίο έχει τρέξει ήδη, είτε το νέο ΕΣΠΑ το οποίο προβλέπεται να βγει τα επόμενα χρόνια. Και από εκεί και πέρα μέσα να αντλείς κεφάλαια. Αυτή είναι η τρόπη χρηματοδότηση. Χάθηκαν ευκαιρίες, πιστεύετε, θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Ναι, σαφώς. Ταξιδεύετε. Είδατε πράγματα σε άλλες πόλεις. Σαφώς. Δεν το συζητάμε. Δυστυχώς αυτή είναι η μελαγχολία του όταν επιστρέφω πίσω στην πόλη μου να βλέπω αυτή την κατάντια. Είπατε, ας πούμε, για το εθνικό το στάδιο. Έτσι, προχθές με την ομάδα των κοριτσιών είχαμε πάει στο Κιλκίς για να παίξουμε με το Κιλκίς. Το Κιλκίς είναι μια πόλη η οποία. Είναι 20.000, 25.000. Ακριβώς. Και είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη και στην ουσία είναι σαν προάστιο της Θεσσαλονίκης στην ουσία. Έτσι. Σας πληροφορώ ότι το γήπεδο μέσα στο οποίο μπήκαμε να παίξουμε ήταν ένα κόσμημα. Με κερκίδες, με σκεπαστό, με το ένα μετάλλο. Με τον πάλι ποτέ ιστορικό κυλκυσιακό, πρέπει να πω. Λοιπόν, ο οποίος φυσικά η ομάδα. Εμένα αυτό το πράγμα δημιούργησε μια τεράστια μελαγχολία, διότι με τα κορίτσια κάναμε προπόνηση στο εθνικό το στάδιο. Το οποίο βρίσκεται σε μια άθλια κατάσταση και να μην συζητάμε ότι δεν μπορούσαμε να έχουμε ούτε θεατές ούτε τίποτα γιατί οι κερκίδες είναι κλειστές. Και όσους αγώνες έχουμε κάνει ήταν χωρίς θεατές. 3-4 τελευταία χρόνια με τα οποία ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Και λέω τώρα, είναι δυνατόν το Κιλκίς, μια πόλη η οποία τουλάχιστον εντάξει δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαστε πιο μπροστά από το Κιλκίς. Να μπορεί να έχει ένα τέτοιο γήπεδο και εμείς να συζητάμε αν θα τις γκρεμίσουμε, πότε θα τις γκρεμίσουμε, πότε γράφτηκε το κονδύλιο για να τις γκρεμίσουμε, γιατί δεν το χρησιμοποίησαν αυτό το κονδύλιο. Δηλαδή αυτό όλο το πράγμα και γι' αυτό έχει κουραστεί ο κόσμος. Λέμε τα ίδια λόγια και μετά εύχομαι την επόμενη τετραετία, άσε που δεν ξέρω αν θα ξανασχοληθώ. Γιατί πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα, κύριε Φυλακτέ. Δεν μπορούμε άλλο να λέμε θα και μετά να ερχόμαστε και ξανασυζητάμε πάλι τα ίδια που συζητούσαμε πριν από 4 χρόνια. Πότε γράφτηκε το κονδύλιο για να γκρεμιστούν οι κερκίδες? Το 2013 ήταν. Το 2013. Το 2013. Πέρασε μια δημοτική αρχή και τώρα πάλι συζητάμε τα ίδια θέματα. Γιατί? Τι και προσέξτε, εδώ δεν είναι για να τις κτίσουμε. Όχι, είναι για να τις γκρεμίσουμε. Για να τις γκρεμίσουμε. Εντάξει. Χρήματα λοιπόν με αυτή την έννοια ότι εκεί που μπορούμε να ψάξουμε να τα βρούμε, εκεί θα ψάξουμε να τα βρούμε. Αν και υπάρχει μια θεωρία, ξέρετε ότι το γκρέμισμα είναι πιο δύσκολο από το χτίσιμο. Είναι. Και δημιουργεί και την προϋπόθεση μετά να έχεις και τη θέληση να χτίσεις. Να το χτίσεις, ναι. Λοιπόν, αλλά αυτά, αν υπάρχουν ικανοί σε ικανές θέσεις, από όπου και να είναι αυτοί. Σας είπα, υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί σε όλες τις παρατάξεις, οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Είναι πλέον το μπαλάκι στο χέρι του κόσμου να τους βρει αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να τους ψάξει. Πρέπει να δει, να διαβάσει τα βιογραφικά τους. Όχι ότι ένα βιογραφικό είναι έγκυο για μια μελλοντική, αλλά αν κάποιος έχει μια πετυχημένη παρουσία στον ιδιωτικό τομέα, γιατί εκεί εργάζεται, ή στον δημόσιο τομέα, ή με κάποιες δράσεις τις οποίες έχει κάνει. Όλα αυτά λένε ότι εντάξει, πιθανώς να μπορέσει να κάνει δουλειά. Και να σας το πω λίγο και ανάποδα. Και γιατί να ξαναδοκιμάσεις ανθρώπους που τους δοκίμασες και που δεν σου κάναν τη δουλειά. Δηλαδή, θεωρούμε πλέον ότι με τα ίδια υλικά μπορούμε να φτιάξουμε διαφορετική συνταγή. Αφού πάμε να προσπαθήσουμε πάλι με τους ίδιους. Λέτε ότι το εμπρός πίσω δεν είναι. Όχι, λέω πολύ απλά ότι το παλιό, το οποίο παλιό είναι και ο νυν δήμαρχος αλλά και ο πρώην δήμαρχος, δοκιμάστηκε. Δεν λέω ότι αποτύχανε. Λέω ο καθένας προσφέρει στη Δράμα και προσέφερε στη Δράμα. Αυτό λοιπόν που προσέφεραν όμως δεν ήταν αρκετό και η Δράμα έχει μείνει πίσω. Θέλουμε ένα καινούριο μοντέλο. Και αυτή τη στιγμή το καινούριο μοντέλο το παρουσιάζει το Project 2020, Project Drama 2020. Και να σας πω και κάτι. Κακώς μερικοί προσπαθούν να περάσουν στον δραμηνό λαό ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δίπλο Μαμψάκος Καραγκίδης. Αυτό πάντα όμως ξέρετε. Τώρα είναι, γνωρίζετε όχι, και από είναι, κόμματα και από. Αυτό πάντα όμως, προσπαθούν εδώ. Σύμφωνοι. Αλλά πρέπει να δεχτούμε ότι είναι η πρώτη φορά
τουλάχιστον όσα χρόνια ασχολούμαι εγώ και όσα χρόνια βρίσκομαι στη Δράμα, δηλαδή 50 τόσα χρόνια, που υπάρχει τρίτη σοβαρή υποψηφιότητα για να κερδίσει το Δήμο. Δεν υπήρχε. Πάντα υπήρχε ένα δίπολο. Αυτή λοιπόν τη στιγμή αυτό το δίπολο έχει σπάσει. Προσπαθούν τεχνιώντας να το κρατήσουν ζωντανό, προτείνοντας ο ένας debate με τον άλλον. Δηλαδή, πόσο εγωιστικό μπορεί να είναι να προτείνεις τι, ο νυν με τον παλιό δήμαρχο. Αν θέλετε, να το πάρουμε αλλιώς. Ας το διασκεδάσουμε και λίγο. Ας προτείνουμε ο νυν με τον παλιό, αλλά και με τον μελλοντικό. Και να βάλουν και το project μέσα. Μάλιστα. Να υπογραμμίσουμε, κύριε Σαλμπιστή, ποια θεωρείτε ότι είναι αυτά τα οποία πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν για την πόλη της Δράμας, που δεν πάει άλλο. Και όχι μόνο πόλη, κακώς λέμε πόλη, για το διευρυμένο Δήμο. Ναι. Γιατί όταν λέμε φυσικά Δήμος εννοούμε τον διευρυμένο Δήμο, πόλη και τα δημοτικά διαμερίσματα. Ωραία. Να κάνω λίγο μια παρένθεση. Δημοτικές κοινότητες. Να απαντήσω λίγο πρώτα για τις δημοτικές κοινότητες, τις οποίες εμείς κάνουμε μια πολύ σοβαρή δουλειά. Πλέον θα τις λέμε και κοινότητες και είναι σωστό αυτό. Καταργείται ούτε το δημοτικό, ούτε το τοπικό, ούτε διαμέρισμα. Ακριβώς. Θα λέγονται σκέτο κοινότητες και η Δράμα είναι κοινότητα και οι υπόλοιπες κοινότητες. Τοπική κοινότητα Δράμας κτλ. Εμείς έχουμε ξεκινήσει μια καμπάνια, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή καμπάνια. Πηγαίνουμε στα χωριά λέγοντας θέλουμε να μας γνωρίσετε, θέλουμε να σας ακούσουμε. Θα μου πείτε γιατί δεν τα ξέρετε τα προβλήματα στα χωριά. Τα ξέρουμε. Αλλά είναι διαφορετικό να πηγαίνεις. Και αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο εμείς θα το επιβάλλουμε στο Δήμο. Δηλαδή, θέλουμε να ακούμε τον Δημότη και τον πολίτη. Και δεν θέλουμε να τον ακούμε κάθε 4 χρόνια ή κάθε φορά που έρχονται οι εκλογές. Εμείς θέλουμε να τον ακούμε, αν είναι δυνατόν, κάθε χρόνο, είπαμε στα χωριά, κάθε χρόνο θα ερχόμαστε, είτε κερδίσουμε είτε δεν κερδίσουμε το Δήμο. Θέλουμε την ανατροφοδότηση από εσάς, από τον κόσμο, όχι μόνο από τον πρόεδρο. Από τον απλό πολίτη. Θέλουμε ο απλός πολίτης να μπει μέσα στο παιχνίδι, να συμμετέχει. Γιατί ξέρετε, όταν καταφέρεις και βάλεις τον απλό πολίτη να συμμετέχει, τότε μερικά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν απλά, γιατί θα υπήρχε αυτή η βοήθεια από τον κόσμο, θα γίνουν πράγματι πάρα πολύ απλά. Άρα λοιπόν, αυτό εμείς όσον αφορά τις τοπικές κοινότητες. Δεν δηλώνουμε σοφίλετε. Δεν δηλώνουμε παντογνώστες. Ούτε παντοκράτορες. Όποιος δηλώσει σοφός, νομίζω ότι σφάλεται και πλανάται πλάνη νυχτράν. Λέμε ότι γνωρίζουμε αρκετά θέματα. Λέμε ότι γνωρίζουμε τα θέματα, τουλάχιστον ο καθένας στον τομέα του. Αλλά όπως έλεγε ο Σωκράτης, γεράσκου αείδη διδασκόμενος, πάντα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζεις και πάντα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορείς να μάθεις. Όσον αφορά λοιπόν τις τοπικές κοινότητες, εμείς αυτό το πράγμα. Έχουμε βάλει ένα πλάνο, έχουμε ακούσει τους ανθρώπους, θα το παρουσιάσουμε στο πρόγραμμά μας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Τους έχουμε προτείνει τρόπους με τους οποίους μπορούν να γίνουν. Τώρα, όσον αφορά τη Δράμα, και ισχύει το ίδιο βέβαια και τις τοπικές κοινότητες. Πάρα πολύ σημαντικό, αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα είναι να αλλάξει η καθημερινότητά μας. Εγώ απαιτώ, εγώ δεν μπορώ να πω ότι άμεσα θα γκρεμίσω τις κερκίδες. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι μέσα στα πλάνα μας. Δεν μπορώ να πω ότι άμεσα θα κάνω δημοτικό θέατρο και θέλω να το κρατήσουμε αυτό γιατί θέλω να συζητήσουμε λίγο για το θέατρο. Δεν μπορώ να πω αυτό το πράγμα, αλλά μπορώ να πω άμεσα θέλω και απαιτώ και αν ο Δραμηνός μας εμπιστευτεί θα το κάνουμε, να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας. Δεν μπορούμε να ζούμε πλέον σε μια πόλη η οποία να είναι βρώμικη, να είναι μέσα στα σκουπίδια. Δεν μπορούμε να ζούμε σε μια πόλη η οποία έχει αυτή την κυκλοφοριακή μελέτη. Δεν μπορούμε να ζούμε σε μια πόλη που ο κήπος, που θα έπρεπε να είναι ένα στολίδι, ο δημοτικός κήπος της πόλης, να είναι σε άθλια κατάσταση 4 μήνες μετά την Ονειρούπολη. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι αυτή η πόλη, η τόσο όμορφη πόλη, που όποιος ξένος έρχεται και επειδή κάθεται μια-δυο μέρες και βλέπει μόνο τα σημεία αιχμής, λέει σε τι όμορφη πόλη ζείτε. Πόσες πόλεις στην Ελλάδα. Πάντα στο ταξίδι αυτό γίνεται. Ναι, πόσες πόλεις στην Ελλάδα έχουν ένα μέρος σαν την Αγία Βαρβάρα. Και όμως βλέπετε πόσο δεν τα σεβόμαστε εμείς οι ίδιοι, μην κάνοντας. Πότε έχει γίνει η ανάπλαση της Αγίας Βαρβάρας, πόσα χρόνια έχουν περάσει, έχει γίνει καμία παρέμβαση. 35 περίπου. Ακριβώς. Σοκράτη. Ακριβώς. Το 85 ξεκίνησε. Ακριβώς. Έχει γίνει καμία παρέμβαση. Δηλαδή η ίδια. Πήγα κάτι ξύλα, πρέπει να πω στα. Σοβαρή παρέμβαση. Πέρα από, βέβαια, από το. Σημαντική ήταν γιατί σάπισαν τα ξύλα. Ναι. Πέρα βέβαια από το ξενοδοχείο το οποίο έχει δημιουργηθεί, το οποίο βέβαια ομόρφινε την όλη περιοχή. Βλέπετε δηλαδή ότι ένα ιδιώτης ήρθε, έκανε κάποια πράγματα. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια τέτοια σύμπραξη. Έτσι. Αυτό λοιπόν το οποίο λέμε
Και δεσμευόμαστε αυτό, με αυτό, λέγοντας πάντα, θα το δείτε στο πρόγραμμά μας, υπάρχει ένα πρόγραμμα 100 ημερών στις πρώτες 100 μέρες. Οι πρώτες 100 μέρες πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να πραγματικά να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας. Να μπορούμε να κυκλοφορούμε έξω και να χαμογελάμε, γιατί κυκλοφορούμε σε αυτή την πόλη. Όχι να βαριανασένουμε, ούτε να γυρνάμε και να κοιτάμε αριστερά και δεξιά μας και να κοιτάμε εικόνες οι οποίες δεν μας αρμόζουν. Δεν μας αρμόζουν ούτε σαν Δραμηνούς, ούτε σαν κατοίκους μιας περιοχής, η οποία και ιστορική είναι, αλλά είναι και πανέμορφη. Να ξεκολλήσει δηλαδή και να επικαιροποιηθεί η κυκλοφοριακή μελέτη. Όλα αυτά είναι ένα θέμα το οποίο αρχίζει και γίνεται, πρέπει να πω. Γεγονός είναι ότι υπάρχει θέμα με την κυκλοφορία, με το παρκάρισμα, μπαίνουν ζητήματα. Κύριε Φυλακτέ, αυτά τα ζητήματα. Και επίσης αναφέρατε την καθαριότητα, εκεί απαιτείται και η στήριξη της κοινωνίας, πρέπει να πω. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, βάζει συμμέτοχο τον πολίτη, ας πούμε και τα δέσποτα. Υπάρχει νομοθεσία η οποία δεν τηρείται. Σε όλα βάζει συμμέτοχο τον πολίτη. Αλλά να σας πω κάτι, πώς τον έχει πλησιάσει αυτόν τον πολίτη? Εσείς έχετε δει, σαν πολίτης, να σας έχει πλησιάσει η δημοτική αρχή? Εμείς έχουμε πει, εγώ έχω ζητήσει στο σχολείο μας να μπουν κάδοι ανακύκλωσης με 4 διαφορετικά αντικείμενα. Γιατί πότε δημιουργείς κουλτούρα ανακύκλωσης, αν δεν τη δημιουργήσεις στα σχολεία? Τον αυριανό δημότη, τον πολίτη. Τον οποίο το παιδί έρχεται στο σχολείο για να μάθει διάφορα πράγματα, αλλά οφείλει να του δώσει και μια ευρύτερη παιδεία. Και σαν εκπαιδευτικό γνωρίζετε πολύ καλά, ναι, και το ξέρετε πολύ καλά, ότι τα παιδιά έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα και της ανακύκλωσης, και μιας και αναφέραμε και τα δέσποτα, και είναι και παιδιά τα οποία αγαπούν πάρα πολύ τα ζώα, και αυτό είναι πολύ θετικό. Πρέπει να το αναφέρουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Μα το βλέπω στην καθημερινότητά μου, γι' αυτό και ζήτησα. Είναι μια γενιά δηλαδή η οποία είναι καλύτερη από τη δικιά μας γενιά σε αυτούς τους τομείς. Και μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη. Και μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη. Όταν λοιπόν εσύ λες, θέλω καθαριότητα, και δεν φροντίζεις να εκπαιδεύσεις τους πολίτες σου σε αυτό το πράγμα, δεν φροντίζεις να μιλήσεις με τους πολίτες για αυτό το πράγμα, και άμα θέλετε να σας πω και κάτι άλλο, να φροντίσεις να εφαρμοστούν και οι νόμοι σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί ο άλλος να πηγαίνει και να πετάει τα πράγματά του όπου να είναι, ατιμόρυτος. Μακάρι να έχει τη συνείδηση, προσπαθείς να του δημιουργήσεις την κουλτούρα, τη συνείδηση, το να μην το κάνει. Αλλά από τη στιγμή που έχεις προσπαθήσει να το κάνεις αυτό το πράγμα, όταν θα το κάνει, σαφώς θα επιβάλλεις τους νόμους. Θα τον τιμωρήσεις, πρόστιμο, δεν ξέρω πώς θα σου πω, αλλά να του πάρεις και το κεφάλι, αλλά θέλω να σου πω. Πάντως είναι. Απλά πράγματα. Είναι. Μιλάμε για την καθημερινότητα. Πρέπει να πούμε ότι η καθημερινότητα έχει βρει και άλλους, μπορώ να το πω έτσι, παράγοντες ενασχόλησης. Ένα είναι η ανακύκλωση. Ένα θέμα που έχει πάρει διαστάσεις είναι τα δέσποτα. Ένα θέμα είναι φυσικά και οι γενικότερες υποδομές στην πόλη, οι οποίες αφορούν, όπως είναι το θέμα του δημοτικού κήπου που αναφέρατε, κύριε Σαλπιστή. Φυσικά στον κήπο. Και αυτό το ράβε ξύλωνε κάθε χρόνο. Δεν ξέρω. Προφανώς. Δηλαδή, αυτός ο κήπος, αν είχε μιλιά, τι θα έλεγε? Όχι, εμένα προσωπικά. Πόσο πληγώθηκε αυτός ο κήπος, δηλαδή, το ράβε ξύλωνε? Έτυχε να τον διασχίσω τέλη Ιανουαρίου, ένα μήνα μετά την Ονειρόπολη. Ειλικρινά, ανέβασα και κάποιες φωτογραφίες στο ιστολόγιο μου, στο Facebook. Πληγώθηκα από αυτή την εικόνα που είδα. Πληγώθηκα. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, τι να πω. Τι να πω, που έζησα την περίοδο που κατασκευαζόταν ο κήπος, όλα τα στάδια του κήπου, στα φόρτε του, και βλέπεις αυτή την εικόνα. Αυτή η εικόνα νομίζω ότι μας προσβάλλει σαν δημότες. Εγώ θα ήθελα μια δημοτική αρχή να είναι πιο κοντά στον δημότη, πιο κοντά στον πολίτη, με καθημερινές παρεμβάσεις. Όλα αυτά θέλουν. Ουσιαστικά κοντά, λέτε. Ουσιαστικά. Δηλαδή, ναι, να λύνονται αυτά τα ζητήματα. Ναι, και ξέρετε. Θα μου πείτε, για να το πω κι εγώ τώρα, γιατί. Βλέπουμε, ας πούμε, το θέμα των αδέσποτων. Είναι πανελλήνιο το, ναι, πρόβλημα, τεράστιο. Εκεί απαιτείται και μια διαδημοτική συνεργασία, λογικά, όλων των Δήμων, τουλάχιστον του νομού Δράμας, πάνω σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, γιατί αυτά τα ζώα τώρα δν βρέθηκαν στη Δράμα μόνο από τη Δράμα. Εκεί έρχονται και από αλλού. Εγώ έχω δύο σκυλιά, τα οποία είναι τσιπαρισμένα και είναι σκυλιά για μέσα στο σπίτι. Βέβαια, το ένα είναι για μέσα στο σπίτι, το άλλο το έχουμε έξω σε κήπο, ειδικά διαμορφωμένο. Είναι τσιπαρισμένα. Είναι στηρωμένα. Είναι με τον τρόπο που προβλέπει νομοθεσία. Και δεν τα πήρα ράτσα, τα πήρα, ήταν αδέσποτα και τα μάζεψα. Δεν πρέπει ο δημότης να παίρνει ένα σκυλί για να το κάνει δώρο στο παιδί του
εφόσον το παιδί του δεν κατανοεί ότι αυτό το σκυλί θα το συνοδεύει τα επόμενα 10-15 χρόνια και με αυτόν τον τρόπο μέσα σε 2 χρόνια το βαρεθήκαμε και το πετάμε. Αλλά αυτά είναι θέμα εκπαίδευσης. Πρέπει να περάσουμε και σε αυτόν τον τομέα. Και πρέπει να δει το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, που θα είναι ένα Δημοτικό Συμβούλιο συνεργασίας βασικά. Γιατί θα απαιτηθεί συνεργασία παρατάξεων, όποιες είναι στη διοίκηση και όποιες είναι στην αντιπολίτευση, να δείτε και ένα πλαίσιο, έχω την αίσθηση, κύριε Σαλπιστή, ενός κανονισμού λειτουργίας όλων των, όχι του Δήμου, των υπηρεσιών, μια σχέση, μια συμφωνία της κοινωνίας και του Δήμου, ναι. Ποιος έχει, τι υποχρεώσεις έχει ο Δήμος και τι υποχρεώσεις έχουμε εμείς. Ακριβώς. Δηλαδή, αν οι πολίτες θέλουμε να έχουμε μόνο δικαιώματα και ο Δήμος μόνο υποχρεώσεις, κάπου χαλανάει η δουλειά, πρέπει να πούμε. Εννοείται. Πρέπει να γίνει συμμέτοχος. Και αλλά η κοινωνία το θέλει αυτό. Δηλαδή η κοινωνία θέλει ο πολίτης ο οποίος δημιουργεί προβλήματα στην πόλη να έχει και κάποιες. Να σας πω κάτι. Ποινές. Λέγαμε προηγουμένως πόσοι δραμηνοί έχουν φύγει από τη Δράμα και έχουν πάει σε άλλα μέρη. Στο εξωτερικό κτλ. Αυτοί, εδώ με την κουλτούρα που είχαν, πάνε σε ένα άλλο περιβάλλον. Εκεί αλλάζουν. Ναι. Έχουν και λένε, μα τι καθαρά. Και πώς οι ίδιοι τους όμως προσαρμόζονται στο καινούργιο περιβάλλον. Λοιπόν, όταν ένας δήμαρχος θέλει να τα έχει καλά με όλους και λέει, εντάξει, δεν πειράζει, πού πετάς τα σκουπίδια, δεν πειράζει, εντάξει, έλα μωρέ τώρα, μην χαλαστώ, χάσω ψήφους. Δεν λειτουργούν έτσι. Βέβαια, δεν θα πας να πεις, έλα τώρα να σε τιμωρήσω. Θα πας να τον κάνεις. Αυτό το περίφημο που είχαν κυκλοφορήσει τα Τρίκαλα με κάτι κλήσεις που δεν ήταν κλήσεις, αλλά λέγανε, ξέρεις, μην μπαρκάρεις εδώ το αυτοκίνητό σου, γιατί δεν πρέπει, την επόμενη φορά θα σε φιλοδηγεί κτλ. Δηλαδή, δημιουργείς μια κουλτούρα στον δημότη, ότι ξέρεις, είναι συνυπεύθυνος για αυτό το πράγμα. Είμαστε μαζί σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν είμαστε εγώ επιβάλλω και εσύ εφαρμόζεις. Το απίστευτο στα Τρίκαλα, μια και αναφερόμαστε, είναι ότι ανά τετραετία σχεδόν τις τελευταίες φορές αλλάζουν δήμαρχο. Ναι. Αλλά η πόλη λειτουργεί. Λειτουργεί. Είναι σε έναν ρυθμό δηλαδή η όλη λειτουργεί κατάσταση. Γιατί εφόσον ο δημότης γίνεται και αυτό συμμέτοχος σε αυτό το πράγμα, μετά τα παίρνει τα πράγματα στα χέρια του. Τελικά δηλαδή ασχολείστε και με αυτά τα ταπεινά εκεί στο project. Δεν είστε ελίτ, ας πούμε. Αυτό το πράγμα. Τώρα τα ακούτε. Τώρα πρέπει να τα απαντήσετε αυτά όλα, κύριε Σαλπιστή. Να τα απαντήσω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, θα σας πω κάτι, ότι δεν έχουμε την οτροπία ότι είμαστε ελίτ. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε ένα πολύ καλό βιογραφικό. Η επιλογή δεν έχει γίνει τυχαία, αλλά από εκεί και πέρα σας το ξαναλέω ότι όποιος αισθάνεται παντογνώστης, για μένα είναι ένα τίποτα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είμαστε άνθρωποι, δηλαδή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι σε κάποιους τομείς είναι ειδικοί. Αυτές λοιπόν τις ειδικές γνώσεις τους τις καταθέτουν, αλλά ξέρετε κάτι, δεν τις καταθέτουν στο στυλ, ξέρεις, εγώ είμαι αυτός και εγώ πιστεύω αυτό. Μπαίνει μετά ολόκληρη ομάδα και συζητάμε αυτά τα οποία προτείνουν οι ειδικοί. Έχουμε, ας πούμε, την πόλη του Ιωαννίδου, η οποία είναι πάρα πολύ ασχολείται με τα αδέσποτα και με όλα αυτά. Πάρα πολλά από αυτά που σας είπα, που δεν σας είπα και σχεδόν τίποτα βέβαια, έχουν προκύψει από συζητήσεις που έχει κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται τόσα χρόνια με αυτό το πράγμα. Και μας έχει δώσει και εμάς κάποια στοιχεία τα οποία δεν τα είχαμε στο μυαλό μας. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε αυτόν τον τομέα. Συμβαίνουν σε πάρα πολλούς τομείς. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι. Γιατί δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, λέτε. Σαφώς και δεν μπορείς να τα ξέρεις όλα, αλλά δεν έχουμε και την αλαζονία του ότι τα ξέρουμε όλα και ότι είμαστε ειδικοί. Άλλωστε, θα δείτε στο πρόγραμμά μας, λέμε το εξής, ότι εμείς προτείνουμε κάποιες πολύ σοβαρές παρεμβάσεις για την πόλη, αλλά όταν θα έρθει η ώρα για να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις, τότε θα έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο για να πάρουμε ανατροφοδότηση από τον κόσμο για το τι γίνεται. Δηλαδή, είχαμε ένα πρόβλημα, το αστείο πρόβλημα αυτό με τα κολονάκια τα οποία μπήκαν στη μέση των δρόμων. Έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει, πήγε να αντιμετωπίσει η Δημοτική Αρχή ένα πρόβλημα όσον αφορά την κυκλοφορία και το ένα και το άλλο. Και φτάσαμε σε ένα τέτοιο έκτρωμα. Και μετά οι άνθρωποι από τις γύρω περιοχές διαμαρτυρόταν για αυτό το οποίο ζούμε. Δηλαδή, τώρα ξέρετε τι γίνεται φυσικά. Πάνε και παρκάρουν μπροστά αυτοκίνητα. Μα το ξέρω, δεν λύθηκε. Και τώρα το πιάνουν όλο το χώρο. Μα δεν λύθηκε το πρόβλημα γιατί η κουλτούρα έχει παραμείνει, αυτό σας λέω. Τώρα είναι πρέπει μεγαλύτερο το πρόβλημα όμως. Ναι, γιατί τώρα δεν χωράει να περάσει. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή, αν δεν αλλάξεις την κουλτούρα και αν δεν βάλεις τον δραμηνό και τον κάθε πολίτη οποιασδήποτε περιοχής συμμέτοχο σε αυτό που πας να κάνεις, αν θεωρείς εσύ ότι είσαι ο παντογνώστης ή η ιδιοφυΐα και ότι εσύ θα πεις και ο πολίτης θα εκτελέσει, αν πας έτσι, το έχεις χάσει το παιχνίδι. Το παιχνίδι κερδίζεται, χαμηλά η μπάλα.
Έλα να το συζητήσουμε, έλα να το δούμε. Έχουμε προτάσεις, έχουμε προτάσεις. Δεν είναι κούφια αυτά που λέμε. Μπορούμε να τα στηρίξουμε, αλλά από εκεί και πέρα μπορούμε να δεχτούμε και οτιδήποτε άλλο γίνεται. Να σας πω τώρα τι μου δημιούργησε αυτό το πράγμα. Σήμερα διάβαζα το πρόγραμμα ενός υποψήφιου δημάρχου σχετικά για τα ΜΕΑ. Και σαν πρώτο-πρώτο έχει κατασκευή νέου κτηριακού συγκροτήματος για στέγαση όλων των βαθμίδων ειδικής αγωγής. Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, ΕΚ, ΕΕ, Γυμνάσιο και Λύκειο. Ένα θέμα το οποίο μπορώ να γνωρίζω. Σχολικό συγκρότημα δηλαδή ουσιαστικά, ναι, για τα όλες... αναπηρία. Ναι. Όλους μέσα όμως. Όλους μέσα. Από νηπιαγωγείο. Νηπιαγωγείο, μέχρι... Δημοτικό, Γυμνάσιο. Γυμνάσιο, Λύκειο. Ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Έχει πολλά. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Όποιος δεν γνωρίζει, λέει τι ωραία ιδέα. Όποιος γνωρίζει, αυτό είναι παιδαγωγικά απαράδεκτο. Είναι παιδαγωγικά απαράδεκτο. Άλλωστε, την προηγούμενη φορά που έγινε η μετακίνηση του ΤΕΕ Νικοτσάρα, από τον Νικοτσάρα και ήρθε στη Δράμα, δεν πήγανε όλες οι δομές μαζί. Δεν πήγανε να μείνουν μαζί με το ΕΕΚ, ούτε το ΕΕΚ το πήρανε μαζί με το ΤΕΕ ειδικής αγωγής για να το πάνε κάπου. Εντάξανε το γυμνάσιο για αυτά τα άτομα ειδικής αγωγής στο συγκρότημα του Δευτέρου Λυκείου, Δευτέρου Γυμνασίου. Και είχαμε πει και γιατί τότε... Γιατί είναι διαφορετική λογικά η βαθμίδα... Και λογική και η βαθμίδα... Και διαφορετικά, αλλά, και τα προβλήματα των παιδιών, έτσι. Αλλά εντάσσονται και μέσα στην πραγματική κοινωνία αυτά τα παιδιά. Δεν μπορούν να είναι... Ναι. Να είναι όλα μαζί κάτι, μέσα στον ίδιο χώρο κάτι. Με τα δικά τους προβλήματα. Δεν θέλω να το πω έτσι, αλλά να ξέρετε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που θα το πούνε. Εγώ βλέπω μια γκαιτοποίηση των βαθμίδων ειδικής αγωγής. Να το μαζέψουμε όλους κάπου. Αυτό μπορεί να είναι και πολύ άσχημο. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν ξέρω ποιος το έκανε αυτό το πρόγραμμα, αλλά δεν ξέρω αν ρώτησε αυτός που το είπε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Και ειλικρινά, με έχει συγκλονίσει αυτό το πράγμα, με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί και πώς τους έχει ξεφύγει αυτό το πράγμα. Κύριε Σαλπιστή, κλείνοντας, κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε. Ήθελα να πω για το θέατρο. Για ότι, το θέατρο, βέβαια. Ναι, βέβαια. Εμείς στο project έχουμε αποφασίσει ότι θέατρο θα γίνει στην Δράμα. Και επειδή συμφωνείτε όλες οι παρατάξεις, ευκαιρία είναι να το προγραμματίσουν όλες οι παρατάξεις που ξεκίνησαν αυτή τη συζήτηση και το project μέσα. Και ο ίδιος σύμβουλος, ο οποίος είπε την προηγούμενη φορά ότι και εμείς θέλουμε να γίνει θέατρο, αλλά πού θα βρούμε τα λεφτά να γίνει. Εγώ θα έλεγα τα λεφτά που θα έβρισκε για να κάνει αυτό το νέο κτηριακό συγκρότημα της γκαιτοποίησης όλων των ειδικής αγωγής, να τα ρίξει στο θέατρο, να κάνουμε ένα θέατρο, γιατί το θέατρο καλύπτει πάρα πολλές ανάγκες και ψυχικής υγείας, να το πω, και πνευματικού επίπεδου, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές δραμηνές ομάδες θεατρικές, οι οποίες παράγουν πολύ υψηλό επίπεδο. Αν πάτε να δείτε, έχω δει πάρα πολλές δραμηνές παραστάσεις. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση και με παραστάσεις που βλέπω στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δεν έχουν καμία σχέση. Το επίπεδο τους είναι πάρα πολύ ψηλό. Αυτοί λοιπόν όλοι οι άνθρωποι αξίζουν να έχουν μία στέγη. Τώρα, πώς θα γίνει αυτή η στέγη είναι ένα θέμα συζήτησης. Εμείς θέλουμε να την εντάξουμε τη θεατρική στέγη στο ολόκληρο σύστημα του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Για πολλούς λόγους. Ένα είναι γιατί λόγω αυτού του φεστιβάλ η Δράμα δεν απέκτησε ποτέ δίπεθε. Οπότε έχουμε ένα κενό εκεί πέρα. Αλλά το κυριότερο είναι διότι πιστεύουμε, και αυτό έχει γίνει μετά από πάρα πολύ κουβέντα και ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει, αλλά πιστεύουμε ότι αν το εντάξουμε εκεί πέρα μέσα θα είναι πολύ πιο εύκολη η χρηματοδότησή του. Βέβαια δεν είναι κατασταλαγμένο, γιατί υπάρχει ακόμα κουβέντα που μπορεί να γίνει πάνω σε αυτό. Αυτό το οποίο είναι κατασταλαγμένο είναι ότι το θέατρο θα είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θα δρομολογηθούν και ελπίζουμε μέσα στην τετραετία να τα κάνουμε. Καλή επιτυχία, καλό αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό τρέξιμο. Ευχαριστούμε. Γιώργος Σαλπιστής, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Δράμας με την παράταξη Project Drama 2020, εκπαιδευτικός. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας.